Στην σπουδαιότητα της εκδήλωσης πραγματοποιείται το Σάββατο στο Ασκληπείο της ΚΟΜΕ την ορκομοσία των αριστευσάντων φοιτητών των 7 ιατρικών σχολών της χώρας, στον Όρχο του Ιπποκράτη, αναφέρεται στη συνέντευξή της η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαρία Φραντζάκη, σχολιάζοντας επίσης και τα θέματα που θα συζητηθούν στη σύσκεψη των ιατρικών συλλόγων του Πανελληνίου Οργάνου και τα οποία αφορούν τα προβλήματα των δομών υγείας στα νησιά. Και για την ευκαιρία που μου δίνεται να ανακοινώσω και εγώ την εκδήλωση που θα γίνει στις 6 ώρα το απόγευμα και που αφορά την ορκομοσία, όπως είπατε, των αριστευσάντων, δηλαδή των πρώτων από κάθε ιατρική σχολή. Είναι πολύ σημαντικό και βέβαια είμαστε και υπερήφανοι στον Ιατρικό Σύλλογο, γιατί όπως ξέρετε ήταν δική μας πρόταση αυτή. Φυσικά. Και με έμπρακτη υποστήριξη του Πανελληνίου και του κυρίου Βλασταράκου, που ήταν και είναι ακόμα πρόεδρος, γίνεται αυτή η εκδήλωση με την βοήθεια και του Διεθνούς Ιπποκρατίου Ιδρύματος. Σε συνεργασία λοιπόν κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική, γι' αυτό στέλνουμε και την πρόσκληση όπου ζητάμε να δώσουν δυναμικά το παρόν όλοι εκτός των ιατρών και οι συμπολίτες μας, γιατί πλέον εμείς το θεωρούμε ότι είναι θεσμός και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο και κάθε χρόνο να έρχονται και να κάνουμε όλο και περισσότερα. Με τη συμπαράσταση και με την παρουσία βέβαια των συναδέλφων, οι οποίοι πολλές φορές δεν παρευρίσκονται, είτε γιατί λείπουν σε συνέδρια, είτε γιατί έχουν κάποιες άλλες λιμένες υποχρεώσεις και γι' αυτό δεν έρχονται όλοι. Αλλά πιστεύω ότι ικανοποιητικός αριθμός έρχεται και πραγματικά μας χαροποιεί να τους βλέπουμε, γιατί είναι και η παρουσία των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων από όλη τη χώρα. Οι αριστεύσαντες συνοδεύονται από τον Πρόεδρο ή τον Πρίτανη της κάθε σχολής και είναι 7 ιατρικές σχολές. Mm-hmm. Και βέβαια είμαι και περήφανη ως γυναίκα, γιατί από τους 7 οι 5 είναι κοπέλες. Μάλιστα. Οπότε... Παράλληλα με την εκδήλωση αυτή, πρόκειται να πραγματοποιηθεί και μια σύσκεψη με τους πρόεδρους των ιατρικών συλλόγων, οι οποίοι επίσης θα βρίσκονται στην ΚΟΜ. Το θέμα, όπως μας είπε ο κ. Βλασταράκος, είναι καταρχήν οι υπηρεσίες υγείας σε νησιωτικές περιοχές και οι δομές, οι οποίες αντιμετωπίζουν ουσιαστικά προβλήματα. Από την πλευρά σας, λοιπόν, μιας και είσαστε οικοδέσποινα εντός εισαγωγικών αυτής της διαδικασίας, ποια είναι τα ζητήματα που θα θέσετε σαν νησιωτικός σύλλογος και βέβαια σε σχέση με την λειτουργία των δομών υγείας. Κυρία Παπαζαχαρίου, αυτά τα θέματα λέγονται σε κάθε σύσκεψη που έχουμε στην Αθήνα και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι προβλήματα υπάρχουν γενικά σε όλη την Ελλάδα. Εμείς βέβαια παλεύουμε για τα δικά μας, θέτουμε τα προβλήματα, προτείνουμε λύσεις και θα είναι άλλη μια ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να παρουσιάσουμε γενικά την υγεία όπως βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Για την ΚΟ θα μιλήσω εγώ. Βέβαια μπορώ να πω ότι ομολογώ ότι σε γενικές γραμμές οι υπηρεσίες υγείας, λόγω του ότι οι ιδιώτες έχουν συνάψει συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ και συμπληρώνουν τα κενά του νοσοκομείου, βρίσκονται σε καλό επίπεδο. Τα προβλήματα του νοσοκομείου βέβαια είναι οι ελλείψεις του προσωπικού, είναι κυρίως η έλλειψη παιδιάτρων και επομένως της παιδιατρικής κλινικής που δεν λειτουργεί. Με τη βοήθεια των ιδιωτών θα εξεταστούν και παιδιά, αλλά διακομίζονται και γι' αυτό το λόγο. Και τα έξοδα της διακομιδής είναι πάρα πολλά και θα μπορούσαν να υπερκαλύψουν προσλήψεις νέων γιατρών. Το θέμα όμως, κυρία Φραντζάκη, είναι το εξής, ότι ναι, μεν γίνονται προκηρύξεις, εμφανίζονται γιατροί οι οποίοι προσλαμβάνονται στις οργανικές θέσεις που υπάρχουν, ωστόσο δεν υπηρετούν εδώ, παίρνουν απευθείας μετάθεση, μετάταξη, όπως θέσαμε και το θέμα στον κύριο Βλασταράκο, και ο οποίος μας είπε ότι μπορεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος να παρέμβει, φτάνει να υπάρχουν καταγγελίες των κατατόπους ιατρικών συλλόγων όταν υπάρχουν τέτοια πελατειακά φαινόμενα. Εσείς αντιμετωπίζετε χρόνια και φαντάζομαι και τη δυσκολία που υπάρχει στο να αντιμετωπίσετε τέτοια ζητήματα. Είναι όμως πραγματικά αυτός ένας λόγος για τον οποίο έχουμε παραμείνει χωρίς παιδεία το νοσοκομείο εδώ και 8 χρόνια? Μιας και εμφανίστηκαν, προσελήφθησαν, αλλά δεν υπήρξαν ποτέ εδώ. Εδώ δεν είναι
Τώρα πελατειακά δεν ξέρουμε ποια έννοια το είπατε, αλλά οι αποσπάσεις γιατρών είναι πάντα νόμιμες. Νόμιμες μπορεί να είναι, αλλά γίνονται με ένα βίσμα, αν με εντός εισαγωγικών, όπως δηλαδή η υποχρέωση να υπηρετήσει κανείς, γιατί καταλαμβάνω σε μια οργανική θέση σε ένα νοσοκομείο, δεν μπορεί μετά, εφόσον έχει μετατεθεί, να αναπληρωθεί αυτή η θέση. Είναι έτσι? Όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό, όχι, δεν είναι έτσι, γιατί προκυρήσετε, επαναπροκυρήσετε η θέση, αλλά αναφέρεται στο νόμο ότι έχουν το δικαίωμα, αφού παρέλθει τριετία, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, να ζητήσουν μετάθεση σε άλλο νοσοκομείο. Αυτό αν παρέλθει τριετία όμως, εδώ έχουμε φαινόμενα που δεν παρέρχεται τριετία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο. Ίσα-ίσα που είναι και δεκαετία ομολογουμένος. Ομολογώ να πω, στην και υπάρχουν. Στην παιδιατρική δεν έρχονται. Παίρνουν τη θέση, αλλά καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε ένα άλλο σοβαρό θέμα που το έχω θίξει επανειλημμένος, και είναι η γραφειοκρατία. Είναι χρονοβόρα η γραφειοκρατία και η διαδικασία από τη στιγμή που θα προκηρυχθεί μία θέση μέχρι τον διορισμό του γιατρού. Μπορεί να περάσουν και 5 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας γιατρός δεν μπορεί να μείνει άνεργος 5 χρόνια. Θα βρει αλλού θέση και θα την... Ότι όσοι προσελήθησαν στις θέσεις του παιδιάτρου στο νοσοκομείο της ΟΚΟ λόγω γραφειοκρατικής διαδικασίας δεν ήρθαν να υπηρετήσουν? Από ό,τι ξέρω, ναι. Γιατί παρήλθε την τελευταία φορά τριετία από την προκήρυξη της θέσης. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι... Αυτό είναι ένας παραλογισμός, αν μου επιτρέπετε, διότι από τη στιγμή που είναι επίγουσα η κατάσταση, υπάρχει ένα νοσοκομείο σε ένα νησί με 1000 κατοίκους, μονίμους και βέβαια άλλους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Οι διαδικασίες αυτές είναι επίγουσες, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά. Δηλαδή, και η τωρινή προκήρυξη που έχει βγει, στην περίπτωση που... Πέστε το ότι δεν είναι άγωνοι, ότι υπάρχουν γιατροί, ότι προσλαμβάνονται με βάση τις διαδικασίες, δεν μπορεί να προχωρήσει άμεσα η τοποθέτησή τους. Μόνο με πολιτική παρέμβαση, και ίσως και αυτό δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ναι, για τις μόνιμες θέσεις μιλάμε, έτσι, γιατί των επικουρικών είναι πιο σύντομη, η πιο γρήγορη διαδικασία, αλλά ο επικουρικός πάλι... Και πάλι προκηρυχθούν θέσεις δεν έρχεται, γιατί είναι ένα νησί που κακά τα ψέματα έχει ακρίβεια. Το να έρθει ο άλλος για ένα χρόνο και να ψάξει να βρει σπίτι, να έχει την οικογένειά του αλλού, δηλαδή δεν είναι εύκολο για να έρθει κάποιος ως επικουρικός. Ως μόνιμος και έχουν προκηρυχθεί 2 θέσεις, ευελπιστώ ότι θα δεχτούν. Γιατί οι διαδικασίες να μην είναι γραφειοκρατικές. Να είναι πιο σύντομες, ναι, και να βρεθούν 2, γιατί ένας... Εάν δεν βρεθεί, μπορεί, ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι είναι και ένας ευαίσθητος τομέας και οι γονείς με τα παιδιά είμαστε πολύ πιο ευαίσθητοι. Φυσικά. Έτσι, και θέλουμε τον παιδίατρο την ώρα που τον χρειαζόμαστε εκείνη την ώρα. Και αυτό μπορεί. Είναι και η διαδικασία, στα εμβόλια, όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Θέλω να σας πω ότι θα πρέπει να είναι 24 ώρες το 24ωρο, επί 30 μέρες το μήνα, επί 12 μέρες, 12 μήνες το πόνο. Ότι είναι 2. Αλλά τουλάχιστον ευδοκιμήσει αυτή τη φορά. Εάν η διαδικασία...